Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Η πόλη της Λαμίας φιλοξενεί σήμερα τον πέμπτο και τελευταίο σταθμό του πρώτου Στερεαράν. Σύνδεση λοιπόν με τον Βαγγέλη Ζαγκότση, βρίσκεται ο συνάδελφος στο σημείο τερματισμού στην πλατεία Πάρκου. Λίγο μετά τις 9 ξεκίνησαν οι αθλητές για τα 10.000 μέτρα. Ο αγώνας ωστόσο περιλαμβάνει 5 διαδρομές και οι συμμετοχές ξεπέρασαν τα 1.000 άτομα. Πάμε λοιπόν στη ζωντανή μας σύνδεση στην πλατεία Πάρκου και βλέπω ότι έχει δίπλα του και τον Περιφερειάρχη, τον Φάνη τον Σπανό. Βαγγέλη, ο λόγος σε σένα. Καλό βράδυ. Μαρία, καλησπέρα. Είναι πολύ δύσκολο να σε ακούσω. Είμαστε πάρα πολύ κοντά στα ηχεία της διοργάνωσης. Το πρώτο Στερεαράν ολοκληρώνεται απόψε εδώ στην πόλη της Λαμίας με το 8ο Λαμία Night Run. Μια πολύ επιτυχημένη διοργάνωση που αγκαλιάστηκε με θέρμη από όλους, από τον κόσμο και από τους δρομείς. Έφτασε στο τέλος της λοιπόν εδώ στη Λαμία. Και έχουμε κοντά μας τον Περιφερειάρχη, τον Φάνη Σπανό και τον Δήμαρχο Λαμιαίων, τον Θήμιο Καραΐσκο. Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Σπανό. Κύριε Σπανέ, η Περιφέρεια φέτος διοργάνωσε για πρώτη φορά το Στερεαράν. Απόλυτα επιτυχημένη, μπορούμε να πούμε, η διοργάνωση. Ένωσε 5 περιφέρειες, 6 δήμους και πάνω απ' όλα ένωσε τον κόσμο. Πραγματικά σήμερα το πρώτο Στερεαράν κορυφώνεται. Και κορυφώνεται με την πλέον εμβληματική του διοργάνωση, το Λαμία Night Run, έναν πολύ ιστορικό θεσμό, ο οποίος έχει αγκαλιαστεί από όλη τη Λαμία, από εκατοντάδες αθλητές και χιλιάδες φίλους. Οπότε ενώνουμε δυνάμεις με το Δήμο Λαμιαίων, με τους ανθρώπους του Night Run και όπως ενώσαμε και με όλους τους δήμους στους οποίους είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε αυτή τη διοργάνωση. Και βέβαια ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι έτρεξαν, στα παιδιά αμαία, στα κορίτσια, στα αγόρια, σε αυτή την τεράστια οικογένεια των δρόμων της Στερεάς Ελλάδας. Συνεχίζουμε και του χρόνου με ακόμη καλύτερα αποτελέσματα, με πολύ περισσότερο κόσμο και σας θέλουμε όλους κοντά μας. Περιμένετε ο κόσμος να αγκαλιάσει από την πρώτη χρονιά του Στερεαράν? Τόσο πολύ. Τόσο πολύ, ήταν πραγματικά μια πολύ μεγάλη ευχάριστη έκπληξη, γιατί παρότι σηκώσαμε τα μανίκια, δουλέψαμε και με τον νέα ΣΕΓΑΣ παρέλειψα νωρίτερα, αλλά η προσέλευση ήταν κάτι το πρωτοφανές και βέβαια ευχαριστούμε πάρα πολύ και το ΣΤΑΡ και όλους τους χορηγούς επικοινωνίας, γιατί πραγματικά ήταν και καθοριστική στο να το μάθει ο κόσμος και να βρεθεί σήμερα κοντά μας. Το πρώτο Στερεαράν περιλάμβανε τις πρωτεύουσες των νομών. Υπάρχει περίπτωση του χρόνου να έχει περισσότερους σταθμούς και κάποιες πόλεις μικρότερες σε πληθυσμό? Νομίζω ότι η επιτυχία του Στερεαράν μας υποχρεώνει, μας επιβάλλει να το ανοίξουμε ακόμη περισσότερο, να το φτάσουμε και σε άλλες πόλεις, να το γνωρίσουν όλοι οι Στερεολαδίτες, αφού τρέχουμε στη ζωή μας, να τρέχουμε και για την ψυχαγωγία μας, γιατί αυτό μας γεμίζει, μας κάνει πιο δυνατούς και νομίζω ότι πραγματικά αξίζει τον κόπο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μαρία, να περάσουμε και στον Δήμαρχο Λαμίων, τον Θήμιο Καραΐσκο. Κύριε Καραΐσκο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Η Λαμία, εντάξει, το τελευταίο χρονικό διάστημα ζει μεγάλες στιγμές. Μετά το Ράλι Ακρόπολης, το 8ο Λαμία Night Run, άλλη μια μεγάλη αθλητική διοργάνωση. Είναι ένας θεσμός το Λαμία Night Run. Ένας θεσμός που άντεξε στον χρόνο. Γίνεται για 8η φορά. Και το γεγονός ότι άντεξε στον χρόνο φάνηκε από το ότι αγκάλιασε και ο Περιφερειάρχης μας, ο Φάνης ο Σπανός, έγινε Στερεά Night Run. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Όμως σηματοδοτεί την ταυτότητα της πόλης. Φέτος βλέπουμε ότι έγινε χωρίς τα εμπόδια των υγειονομικών πρωτοκόλων. Το αγκάλιασε ο κόσμος, είχε μεγάλη συμμετοχή και πολύ μεγάλη επιτυχία. Ο κόσμος έχει ανάγκη από τέτοιες γιορτές και εμείς δίνουμε τη δυνατότητα να γιορτάσουμε όλοι μαζί ένα γεγονός το οποίο είναι η ταυτότητα της πόλης. Εύχομαι και του χρόνου να είμαστε πάλι εδώ, πολύ περισσότεροι και με καλύτερες συνθήκες. Πάντως βλέπουμε ότι ο Δήμος Λαμιαίων είναι πάντα κοντά στον αθλητή. Είναι μέσα στους στόχους και τους σκοπούς ενός Δήμου και του Δήμου μας και του Δήμου Λαμιαίων, ο αθλητισμός και το αθλητικό πνεύμα. Γι' αυτό και έχουμε συνεχώς διοργανώσεις τέτοιου επίπεδου. Μην ξεχνάτε ότι φιλοξενούμε το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία δύο χρόνια πανευρωπαϊκά και πανελλήνια πρωταθλήματα στην πόλη μας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την εξωστρέφεια, για το αθλητικό πνεύμα, για αυτό το οποίο δίνουμε σε όλο τον κόσμο. Πάντως βλέπουμε και δημοτικούς συμβούλους να τρέχουν. Τους έχετε πει εσείς? Πάντα είμαστε συμμέτοχοι σε αυτή τη διαδικασία. Έχουμε αντιδημάρχους που τρέχουν, συμμετέχουν, νέα παιδιά.
και η νεολαία μας δείχνει το δρόμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μαρία, να περάσουμε και στον αντιπεριφερειάρχη, τον Κώστα τον Αποστολόπουλο. Βεβαίως. Ο οποίος είναι η ψυχή της διοργάνωσης, πέρα τον τίτλο του αντιπεριφερειάρχη. Είναι αυτός που πραγματικά από τις πρώτες μέρες του Λαμία Night Run έδωσε την ψυχή του για να φτάσουμε σε να γιγαντωθεί η διοργάνωση. Κύριε Αποστολόπουλο, είναι το 8ο Λαμία Night Run. Όταν το ξεκινήσατε, περιμένατε να φτάσετε σε τέτοιο σημείο? Όχι, δεν το φανταστήκαμε ποτέ. Απλά το αγαπήσαμε πάρα πολύ. Το αγάπησε όλη η πόλη, όλος ο κόσμος. Το στηρίξανε όλοι, όπως και το Star Κεντρικής Ελλάδος. Το στήριξε ο κύριος Καραΐζος, ο κύριος Σπανός. Κυρίως η αγάπη του κόσμου. Η αγάπη του κόσμου και των εθελοντών. Αυτό είναι που μας έφερε μέχρι εδώ σήμερα. Και ευχόμαστε κάθε χρόνο να είναι πολύ επιτυχημένοι. Πάμε πάρα πολύ καλά και σήμερα. Έχουμε και αρκετές συμμετοχές. Ευχαριστώ όλοι να είναι ευχαριστημένοι. Σας αναγκάζει εντός εισαγωγικών να γίνετε ακόμα καλύτεροι και να το συνεχίσετε τα επόμενα χρόνια. Ακριβώς έτσι, ακριβώς όπως το είπατε είναι. Εμείς το αγαπάμε και θέλουμε να το συνεχίσουμε όσο μπορούμε. Κύριε Αποστολόπουλε, βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα να γίνονται πάρα πολλοί αγώνες δρόμου και να έχει αυξηθεί το δρομικό κίνημα στη χώρα μας. Πού οφείλεται αυτό, γιατί έχει ανάγκη ο κόσμος να βγει να τρέξει? Γιατί αυτοί οι αγώνες δεν είναι πρωταθλητισμού. Είναι αγώνες πιο ελεύθεροι, οπότε ο κόσμος που τις απολαμβάνει συνδυάζει την υγεία, συνδυάζει την αναψυχή, συνδυάζει το έξω, συνδυάζει την ψυχική, θα έλεγα, ισορροπία. Όλα αυτά που δίνει ένα τόσο απλό και λαϊκό άθλημα και τόσο όσο είναι το τρέξιμο. Τι είναι πιο δύσκολο για εσάς, να διοργανώσετε ένα μεγάλο αθλητικό event ή το ότι φτάσατε σε Ιμαλάια κάποτε στην κορυφή? Το κάθε ένα έχει το δικό του χαρακτήρα. Όλα έχουν τη δική τους αξία. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι όλος ο κόσμος και ειδικότερα οι νέοι πρέπει να αθλούνται. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Και τον κύριο Αποστολόπουλο. Μαρία, μπορούμε να έχουμε και τον Κώστα το Μαρτάκη. Βεβαίως. Μα θα κλείσουμε με Κώστα Μαρτάκη. Θα κλείσουμε και με Γιώργο Σιμόπουλο, θέλω. Έτσι, νάτος. Και ο διευθυντής μας που συμμετείχε και στα 5 ραν. Απλά περιγράφει λίγο τον αγώνα, μισό λεπτό. Έχω και τον διευθυντή του Σταρ, τον κύριο Σιμόπουλο. Δεν γίνεται χωρίς Μάρτη, θα ακουστεί. Μαρτάκη το Σταρ. Κώστα, για να σε αποδεσμεύσω. Ωραία. Πες μου. Είμαστε live. Είμαστε live στο δελτίο. Ωραία, εντάξει, θα τα αλλάξουμε. Ναι. Κώστα, παρουσίασε το φετινό, το πρώτο Στερεά Ραν. Πώς σου φάνηκε όλη η διοργάνωση? Θέλουμε έτσι έναν μίνι απολογισμό από σένα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Όχι, άστη τη μουσική, δεν πειράζει. Πάρτι έχουμε. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι ο πρώτος παρουσιαστής του Στερεά Ραν και εύχομαι να συνεχίσουμε και να πάμε και σε άλλους δήμους και σε άλλες πρωτεύουσες της Στερεάς Ελλάδας. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Είναι πολύ ωραία οργάνωση, πολύ σπουδαίο αυτό που γίνεται από την περιφέρεια, από τον περιφερειάρχη μας. Εύχομαι πραγματικά κάθε χρόνο να γίνεται και πιο μεγάλο και ο κόσμος να γνωρίζει τη Στερεά Ελλάδα, γιατί προσωπική άποψη νομίζω ότι είναι λίγο όχι υποτιμημένη. Έχουν λίγο προτεραιότητα στον τουρισμό, νομίζω τα νησιά, η Κρήτη. Έτσι. Και η Στερεά Ελλάδα δεν έχει πραγματικά τίποτα να ζηλέψει, επειδή έχω πάει σε όλα τα μέρη και την έχω δει τώρα με αυτό το θεσμό. Που είναι και καλό την έννοια ότι απολαμβάνουμε τις ομορφιές. Ακριβώς. Όχι μόνο σε ομορφιά. Έχει βουνό, έχει θάλασσα. Έχει διαφορετικές κουλτούρες και ποιότητες φαγητού. Έχει διαφορετική και πολλά είδη πολιτισμού. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό που γίνεται. Δεν είναι μόνο το κομμάτι του αθλητισμού. Είναι το ότι είναι μια ευκαιρία όλη η Ελλάδα, από όλο τον κόσμο, να γνωρίσουν πραγματικά τη Στερεά Ελλάδα ποια είναι. Στη Λαμία δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεσαι. Στη Λαμία δεν είναι η πρώτη φορά, είναι η τρίτη, τέταρτη. Έχω τραγουδήσει, με έχουν αγκαλιάσει πάρα πολύ όμορφα και θερμά εδώ στην Λαμία. Έχω κάνει μια από τις πιο ωραίες μου συναυλίες χριστουγεννιάτικη κιόλας εδώ σε αυτή τη συγκεκριμένα την πλατεία και είμαι πολύ πολύ περήφανος. Εγώ να φωνάξω τώρα, επειδή εγώ δεν μ' αρέσει να λέω πολλά, μ' αρέσει να τραγουδάω. Να φωνάξω τον Δήμαρχο και τον Περιφερειάρχη. Βεβαίως, τι πιο όμορφο. Εδώ. Μπες εσύ στο κέντρο. Έτσι. Με τους ανθρώπους. Ωραία. Να σας δούμε όλους μαζί. Όλα ό,τι θες. Το αφήνω. Εγώ μίλησαμε τον Δήμαρχο. Τα είπαμε, τα είπαμε. Με τον κύριο Σιμόπουλο δεν τα έχουμε. Κύριο Σιμόπουλο να μιλήσουμε τώρα. Κύριε Σιμόπουλε, πώς σας φαίνεται αυτός ο θεσμός πια? Ο θεσμός στέριωσε και του χρόνου θα έχει περισσότερες πόλεις στο καλεντάρι του Στερεά Ραν, όπως έχει υποσχεθεί ο κύριος Περιφερειάρχης από τη Λιβαδιά. Μπορεί να αρχίσει να προπονείται, να τρέξει έστω στο ένα χιλιόμετρο.
Όλοι, καλά. Ένα χιλιόμετρο μπορεί, παραπάνω. Εγώ πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου. Τα λέμε μέσα στο δελτίο τώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου. Θέλω συγγνώμη, κύριε Σπανέ, απλά θέλω να πω ότι η γνωριμία μας και η επαφή μας για το Στερεά Run, να παρουσιάσω το πρώτο Στερεά Run, ήρθε μέσα από το Λαμία Night Run που ήμουνα το 16 και από ό,τι φάνηκε τα είπα καλά, πέρασε ο κόσμος καλά και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι και φέτος εδώ κοντά σας και εύχομαι να είμαι και του χρόνου και του παραχρόνου να γίνουμε πραγματικά θεσμός όλοι μαζί. Bon. Ελπίζω να μην σε φέρνω σε δύσκολη θέση, αλλά πραγματικά η παρουσία σου Γιώργο Μαρτάκη ήταν και είναι καθοριστική, γιατί έδωσε φως, χρώμα, δύναμη και ζωντάνια σε αυτό το θεσμό και ήταν καθοριστική για την επιτυχία. Οπότε και τα επόμενα χρόνια με πολύ χαρά, εφόσον το θέλεις, σε θέλουμε και στη Λαμία και παντού. Εμείς σε θεωρούμε Λαμιώτη, οπότε δεν μπορούμε να πούμε κάτι γι' αυτό. Το είπε ο Περιφερειάρχης μας, οπότε εμείς απλά επιβεβαιώνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άλλη μια φορά ευχαριστώ. Πολλά τα ευχαριστώ σήμερα. Αλλά πραγματικά ευχαριστώ γιατί μέσα από τον αθλητισμό που προάγει η Λαμία και όλο το Στερεά Run, το πρώτο Στερεά Run που γίνεται, χαίρομαι γιατί διαλέξατε έναν άνθρωπο από τη μουσική. Γιατί ο αθλητισμός και η μουσική είναι κάτι που είναι πολύ ωραίο όταν ενώνεται και μπορεί να προσφέρει τόσο ωραία θεάματα. Έτσι ακριβώς. Ήτανε, η γυμναστική και η μουσική είναι και τα δύο αγαπημένα μας μαθήματα στο σχολείο. Ακριβώς. Όντως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ τον Κώστα Μαρτάκη. Ο ενθουσιασμός του είναι απίστευτος κάθε φορά στις συνδέσεις. Δεν τον διέκοψα γιατί δεν έχει επιστροφή να με ακούσει, Βαγγέλη. Να κλείσουμε με τον διευθυντή μας που συμμετείχε και στα 5 ραν. Με τη συμμετοχή σας και στα 5 σε ραν. Πρώτον, ότι όταν δίνουμε υποσχέσεις πρέπει να τις τηρούμε. Έκανα το λάθος να δώσω την υπόσχεση στην άμφιστα στον Μαρτάκη ότι θα τρέξω σε όλα, οπότε έπρεπε να τρέξω σε όλα. Δεύτερον, όταν βάζεις ένα στόχο, σου δίνει δύναμη να πετύχεις πάρα πολλά πράγματα. Η πίστη, η προσπάθεια, όλη σου η διαδρομή μέχρι να φτάσεις στον αγώνα και στον τερματισμό σε οδηγούν και μπορεί να ξεπεράσεις κάθε εμπόδιο. Είναι πράγματα που τα χρειαζόμαστε και στην καθημερινότητά μας όλα αυτά. Ακριβώς. Και σίγουρα ο αθλητισμός χρειάζεται και στην καθημερινότητά μας. Γιατί όταν είμαστε υγιείς, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την καθημερινότητά μας και οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα αντιμετωπίζουμε με τον καλύτερο τρόπο. Με καθαρό μυαλό, με δυνάμεις που να μην μας εγκαταλείπουν. Και όλο αυτό να δίνει μια υγεία σε όλα τα επίπεδα, σε κάθε άνθρωπο. Αυτό το μήνυμα προσπάθησα να περάσω και εγώ μέσα από τη συμμετοχή μου σε όλους τους αγώνες και παράλληλα να στηρίζουμε τους θεσμούς του τόπου μας. Και ειδικά όταν οι θεσμοί είναι περιφερειακοί και όταν αυτοί που τους πραγματοποιούν αυτούς τους θεσμούς είναι μονιασμένοι. Αυτό έχουμε εμείς σαν μότο. Κάθε τι που η περιφερειά μας το διεκδικεί ομόφωνα, ομόθυμα, με συνεργασία, πρόσφατα και με το Ράδιο όπως και με το Ράδιο Ακρόπολης, εμείς είμαστε αυτοί που θα τους πρόξουμε ακόμη περισσότερο και θα δώσουμε και την ψυχή μας και όλες μας τις δυνάμεις για να τα καταφέρουμε όλοι μαζί. Ποιο ήταν το πιο δύσκολο και πιο απαιτητικό να μας πει? Αύριο, στα αυριανά δελτία, θα υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ από το 8ο Λαμία Night Run και από το κλείσιμο της αυλαίας του πρώτου Στερεά Run. Είναι σε εξέλιξη λοιπόν η σκηταλοδρομία και τα 10.000 μέτρα αυτή την ώρα. Η διοργάνωση ολοκληρώνεται σιγά σιγά. Ο Βαγγέλης Ζαγκώστης δυστυχώς δεν με ακούει. Να σας ευχαριστήσω ωστόσο όλους για αυτή τη σύνδεση. Και τους τεχνικούς μας και τον συνάδελφο και τον διευθυντή μας και τον Φάνη Σπανό, τον Θήμιο Καρίσκο και φυσικά τον Κώστα Μαρτάκη. Ευχαριστώ θερμά.